Σας έχω ακούσει, κύριε Χριστίδη, να λέτε ότι μόνο ο πρωταγωνιστικός ρόλος είναι το ζητούμενο για το κίνημα αλλαγής σε ό,τι αφορά το πολιτικό γίγνεσθε. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο ρεαλιστική θεωρείτε ότι είναι μια τέτοια προσέγγιση και υπό την έννοια ότι υπάρχει μια κόπωση στο εκλογικό σώμα τα τελευταία χρόνια, υπάρχει και μια ισχυρή αμφισβήτηση για τα πολιτικά πρόσωπα, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στις εθνικές εκλογές του 19. Είχαμε ρεκόρ αποχής. Κυρία Σαλαπάτα, με το ερώτημά σας νομίζω ότι βάζετε το δάχτυλο ακριβώς στην πληγή του πολιτικού σκηνικού. Τα τελευταία χρόνια οι πολίτες πίστεψαν, και το 2015 πίστεψαν και το 2019 πίστεψαν και έδωσαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και τη Νέα Δημοκρατία ακριβώς για να διαμορφώσουν μια ελπίδα. Τι είδαν στο τέλος? Απογοήτευση. Αυτή η απογοήτευση δίνει τη θέση της στην οργή. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το δίπολο, το οποίο είναι συντηρητικό δίπολο, πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα παράταξη της ελπίδας. Ένα κανονικό Πασόκ, όπως είπα και προηγουμένως. Και προσέξτε, θέλω να πω και ένα σημείο, το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε. Οι διαφωνίες μας δεν είναι με τους πολίτες οι οποίοι ψήφισαν τα τελευταία χρόνια άλλα πολιτικά κόμματα και έφυγαν από το Πασόκ. Οι πολίτες αυτοί κάτι είδαν, εν πάση περιπτώσει εμείς κάτι κάναμε λάθος. Οι διαφωνίες μας είναι με τις ηγεσίες των κομμάτων, που άλλα έταξαν και άλλα κάνουν. Επομένως, η δικιά μου προσπάθεια είναι μια προσπάθεια η οποία αφουγκράζεται και αυτούς τους πολίτες και κυρίως απευθύνεται σε αυτούς τους πολίτες. Mm-hmm. Μαζί με όλους αυτούς οι οποίοι μπορεί να ψήφισαν τα προηγούμενα χρόνια και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και άλλα πολιτικά κόμματα, ή να μην ψήφισαν στις εθνικές εκλογές. Θέλω να πω, γιατί καταλαβαίνω την ανάγκη για ένα κοινωνικό κράτος που λειτουργεί, να μπορείς να μπαίνεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο, το οποίο να το πληρώνεις από τους φόρους και να σου προσφέρει καλή ποιότητα υγείας, το ίδιο σε ένα δημόσιο σχολείο και σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, από αυτά τα οποία κάποτε και στην Κρήτη, όπως και τώρα, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Άρα, η δικιά μας παράταξη δεν έχει συζήτηση με τις ηγεσίες των υπόλοιπων κομμάτων για να μοιράσει κάρεκλες. Έχει συζήτηση με όλους τους πολίτες οι οποίοι ψάχνουν να βελτιώσουν τη ζωή τους. Αυτή είναι η δικιά μου στρατηγική, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, αυτή θα είναι και η δικιά μου προσπάθεια. Πάντως ακούγεται ευρύτερα στο δημόσιο διάλογο τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Κίνημα αλλαγής με ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εντάξει, αυτό το έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές και ως εκπρόσωπος τύπου. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή μου έλεγαν ότι θα τα βρούμε με τον έναν, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο με τον άλλον. Δεν τα βρήκαμε ποτέ. Και αυτή η αυτονομία, ξέρετε, είναι η βάση πάνω στην οποία πιστεύω ότι πρέπει να χτίσουμε και τον πρωταγωνιστικό μας ρόλο από εδώ και μπρος. Γι' αυτό κιόλας θέλω να είμαστε και οι έξι, ο ένας δίπλα στον άλλον, σε ένα debate, για να βάλουμε όλα μας τα επιχειρήματα, να συνειδητοποιήσει όλη η ελληνική κοινωνία ποια είναι η πρόθεσή μας για τα επόμενα βήματα της παράταξης και φυσικά για να σηματοδοτήσουμε και την ενότητα του χώρου. Διότι θέλω να σας πω, κυρία Σαλαπάτα, ότι όπου έχω πάει ανά τη χώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Ό,τι και να ψηφίζει στις εσωκομματικές διαδικασίες ο άνθρωπος ο οποίος μου μιλάει, θα είστε μαζί την επόμενη μέρα? Και πιστεύω πολύ ότι θα είμαστε μαζί την επόμενη μέρα. Γι' αυτό δουλεύω, γιατί πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα η παράταξή μας να βρει το ρόλο που πάντοτε είχε στο πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Χριστίδη, επειδή βρίσκεστε στην περιφέρεια, θεωρείτε ότι πρέπει επιτέλους να προχωρήσει η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων με μεγαλύτερες εξουσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να είμαστε πλέον σε θέση να μιλάμε και για μια ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση? Αυτό είναι κάτι το οποίο έπρεπε να έχει προχωρήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Η μοναδική παράταξη, η οποία έδωσε πράγματι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, ήταν το ΠΑΣΟΚ. Εγώ ζήτησα πολύ πρόσφατα να αξιοποιηθεί η τοπική αυτοδιοίκηση ακόμα και στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Διότι είναι η άλλη σχέση των αυτοδιοικητικών με τους πολίτες. Είναι πολύ πιο ζεστή, πολύ πιο θερμή. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία τα επόμενα χρόνια πρέπει να τα δούμε με αποκέντρωση, με διαφάνεια, με αξιοκρατία και με δικαιοσύνη. Να μπορέσει ο κάθε Έλληνας να νιώθει ίσως προς ίσον απέναντι σε οποιονδήποτε έχει να αντιμετωπίσει, είτε αυτός είναι πολύ πλουσιότερος, είτε λέγεται κάπως, είτε εν πάση περιπτώσει η καταγωγή του τον έφερε να είναι από το κέντρο των εξελίξεων. Πιστεύω ότι εμείς πρέπει να πάρουμε τις τύχες της ζωής μας στα δικά μας χέρια και να βγούμε αποφασιστικά, περήφανα, δυναμικά μπροστά.